Κλειστό παραμένει το ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού από Σάπες προς Αλεξανδρούπολη λόγω της κατασκευής νέων πλευρικών διοδίων. Είναι λάθος και η χρονική στιγμή που γίνεται, αλλά και ο τρόπος που γίνεται, επισημαίνουν οι κάτοικοι των Σαπών, μιλώντας για τα πλευρικά διόδια που άρχισε η κατασκευή τους. Και για τους λόγους αυτούς, ένα τμήμα της Εγνατίας από Σάπες προς Αλεξανδρούπολη έκλεισε. Αντιδράσεις προκαλούν τα πλευρικά διόδια στους κατοίκους των Σαπών και της περιοχής ευρύτερα του Δήμου. Νομίζω είναι λάθος, γιατί ο κόσμος τώρα δεν μπορεί ούτε θάλασσα να πάνε, είναι κλειστή η Εγνατία. Έπρεπε να το δούνε πρώτα. Καλημέρα σας. Να δουν τα αποτελέσματα, αν μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει έρχεται, γιατί είναι κρίμα και το κτέλ ακόμη πηγαίνει από τον παλιό το δρόμο. Πιστεύετε ότι έπρεπε να γίνει ίσως κάποια άλλη εποχή? Όχι να γίνει κάποια άλλη εποχή. Μπορούσαν να ανοίξουν παράδειγμα το άνοιγμα από την Άβρα το χωριό πιο πάνω, για να μην ταλαιπωρεί το κόσμος. Τουλάχιστον ιδέα όμως τα πλευρικά διόδια. Παράδειγμα 1 ευρώ 50 λεπτά καλύτερα. Σαν διόδια όμως πιστεύετε ότι? Αφού υπάρχουν εκεί τα διόδια που είναι πάνω στην Εγνατία, γιατί να υπάρχουν και πλευρικά? Νομίζω είναι λάθος αυτό. Τι φαίνεται για τα πλευρικά διόδια που κάνουν? Είναι για τον κόσμο, γιατί θα, κάποιο κόστος θα έχει. Είναι δύσκολο να δουν. Σύνοντα αυτά που πληρώνει τους φόρους και αυτά εδώ, επιβαρύνονται ο κόσμος. Μέλος Σάπης, δεν τα χρησιμοποιούμε. Εμείς πάμε από αυτό το δρόμο. Ενώ για Αλεξανδρούπολη δεν είχαμε διόδια όταν πάμε από εδώ Αλεξανδρούπολη. Τώρα όμως νομίζω ότι πρέπει να έχεις κάρτα να πληρώνεις. Νομίζω να δούμε. Οπωσδήποτε δύσκολα θα είναι για τον κόσμο. Τι φαίνεται για τα διόδια, τα πλευρικά διόδια που γίνονται? Ξέρω τι να πω. Καλά είναι να μην γίνουν εδώ κοντά, γιατί έχει στα 10 χιλιόμετρα. Πρέπει να γίνει κάπου αλλού. Αυτό είναι λάθος, ας πούμε. Γίνεται για να μην αποφεύγουν όλοι την Εγνατία, για να πληρώσουν τα διόδια και να πηγαίνουν από εκεί εν τέλει? Δεν ξέρω τώρα πώς το σκέφτεται καθένας. Τι να πω. Εγώ κάνω, αλλά άλλοι κάνουν. Έχετε πάει στον υπεύθυνο, δηλαδή πού έχετε πάει? Όχι, δεν έχω πάει. Λέω, θέλω να πάω, ας πούμε, για να μην γίνουν. Αλλά δεν σηκώνεται κανείς να πάει να κάνουν παράπονο, να μην γίνουν αυτά τα διόδια εδώ πέρα.